Τελευταία μέρα του χρόνου, τελευταία μέρα του 2020, μιας δύσκολης χρονιάς, σήμερα 5η, 31 του Δεκέμβρη. Και εμείς όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, πήραμε την κάμερα, πήραμε το μικρόφωνο και βγήκαμε στους δρόμους, βγήκαμε στις επιχειρήσεις για να πάρουμε τις ευχές του κόσμου, για να πάρουμε τις ευχές των καταστηματαρχών και βέβαια να δούμε τι θα μας πούν για τη χρονιά η οποία φεύγει και τι θα μας ευχηθούν για τη χρονιά η οποία έρχεται. Για πάμε να κάνουμε τη συνηθισμένη μας βόλτα στην πόλη της Αλεξάνδρειας. Αγαπημένη στάση, όχι μόνο δική μας τα τελευταία χρόνια, τόσο για δηλώσεις όσο και για άλλες δραστηριότητες που κάνει το Κρεοπολείο Τόλης, αλλά και πολλών συμπολιτών μας εντός της πόλης αλλά και των γύρω περιοχών. Κρεοπολείο Τόλης, του Απόστολου Οικονομόπουλου, πάμε να πάρουμε τις ευχές λίγο πριν ξεκινήσει η σημερινή τελευταία μέρα του χρόνου. Εννοώ να ξεκινήσει επαγγελματικά για το Κρεοπολείο και έρχεται ο κόσμος να προμηθευτεί τα κρέατά του. Για πάμε. Ετοιμάζονται εδώ οι βιτρίνες γεμάτες. Τέλεια. Για πάμε. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, χρόνια πολλά. Να περιμένουμε να τυλίξει λίγο τόλη στα τα όμορφα αυτά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, με υγεία. Τι κάνετε. Καλά, δόξα τω Θεώ. Καλά. Πώς πάει η προετοιμασία. Στον αγώνα. Σε λίγο ξεκινάει η δύσκολη μέρα τελευταία του χρόνου. Τελευταία του χρόνου, ναι, όπου να είναι. Να ρωτήσω κάτι έτσι διαφορετικό φέτος. Τι πουλήθηκε περισσότερο το 2020 στο Κρεοπολείο. Για μέσα, εσύ που το ξέρεις. Χοιρινό κεμπάπ. Σημαία, φέτος κέρδισε το ρολό καρέ. Α, το ρολό καρέ. Αυτό εδώ. Να το δείξουμε λίγο. Αυτό ήταν. Αυτό είναι το σούπερ προϊόν. Το οποίο περιέχει τι, κύριε Οικονομόπουλε. Είναι γεμιστό με καστέρια. Αυτό, σκέτο. Ναι, σκέτο. Είναι, σήμερα έχει πολύ λόγο ο κύριος Οικονομόπουλος. Να ρωτήσω κάτι. Πώς πήγε το 2020, δύσκολα φαντάζομαι για το Κρεοπολείο. Όπως όλους, ήταν δύσκολη χρονιά. Οπότε ευχόμαστε το χρόνο να είναι μια καλύτερη χρονιά με υγεία και να επανέλθουμε σε φυσιολογικούς ρυθμούς. Τολί, μια κλήρωση έχουμε να κάνουμε από τον Αύγουστο. Θα την κάνουμε του χρόνου, τον Αύγουστο διπλή. Έτσι. Όχι, θα την κάνουμε μέσα στον άλλο μήνα, αν και πώς είναι όλα πάντα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι ακόμα περισσότερες γεύσεις μέσα στο 2020. Αγάπη και υγεία. Κυρίως υγεία. Ευτυχία και αγάπη. Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Με υγεία. Επόμενη στάση, το Καφενέ 37 εδώ στην Δημοτική Αγορά της Αλεξάνδρειας. Να μιλήσουμε με τους ιδιοκτήτες και να ζητήσουμε τις ευχές τους. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Καλημέρα, χρόνια καλημέρα, πολλά. Χρόνια πολλά, με υγεία. Με υγεία, ευχόμαστε στον κόσμο υγεία σίγουρα, έτσι, να ανοίξει ξανά η αγορά μας. Υπομονή. Υπομονή και υπομονή. Ένα καλύτερο μέλλον για όλους, έτσι. Τι καφέ πίνει η Αλεξάνδρεια. Καφενέ 37 πίνει μόνο Γιάκοπς, τίποτα άλλο. Αναφέρθηκα στην. Πώς θα το αναφέρουμε, ελληνικό εσπρέσο, φρέντο εσπρέσο, τι πει. Φρέντο εσπρέσο, πάρα πολύ φρέντο ο κόσμος. Φρέντο εσπρέσο και φαν του καπουτσίνο θα έλεγα, πάρα πολύ. Πώς τον πίνει η Αλεξάνδρειας και το γλυκό, μέτριο και τι προτιμάτε περισσότερο. Η τάση είναι να μειώνουμε τη ζάχαρη τα τελευταία χρόνια, οπότε προς το σκέτο οδεύουμε. Ωραία, όλοι πίνουν σκέτο. Ελπίζουμε τουλάχιστον η χρονιά να μην έχει σκέτη γεύση αυτή που η οποία έρχεται γλυκά, και να είναι ελαφρώς καλύτερη από αυτή που φεύγει. Μακάρι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά με υγεία, παιδιά. Να είστε καλά. Από τις πιο επιτυχημένες επιχειρήσεις στην πόλη της Αλεξάνδρειας είναι αυτή των χρωμοσυνθέσεων Σταμπούλης. Πάμε να πάρουμε τις ευχές του Θέμη του Σταμπούλη. Άι, σε έλθουμε. Πολύ ωραία. Ο κύριος Σταμπούλης εδώ είναι, μας περιμένει. Ω, χρώματα εδώ. Πολύ ωραία. Θα το ρωτήσουμε και για χρώματα. Καλημέρα. Καλημέρα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Τι κάνετε. Πολύ καλά εσείς. Ένα 2020 δύσκολο, όχι μόνο για εσάς, για όλες τις επιχειρήσεις. Λίγο πριν πάρω τις ευχές για το νέο έτος, θέλω να ρωτήσω το εξής. Βλέπουμε πάρα πολλά χρώματα. Δεν αναφέρομαι τώρα στα εργαλεία, ας εστιάσουμε στο χρώμα. Ποιο χρώμα είναι αυτό το οποίο προτιμάτε με αλφαγιώτα περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα. Τώρα φέτος και λόγω του εγκλεισμού που νιώσαμε όλοι, επειδή ο καθένας στο σπίτι του είχε να κάνει ορισμένα μαστορέματα και υπήρχε διάθεση, το χρώμα αυτό είναι το χρώμα κοιμωλίας. Και η απόχρωση. Η απόχρωση είναι αυτή εδώ, λάδι, το δάσκα. Για να το δούμε, ναι, τελεία. Αυτή εδώ πέρα είναι. Το γκρι αυτό εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το πάρουμε. Το εδώ. Uh-huh. Και με το οποίο χρώμα κοιμωλίας μπορεί να βάψει τα πάντα. Μπορεί να βάψει κομμωδίνα, συρτάρια, ντουλάπες, κουζίνες, ό,τι φαίνεται το βάφεις. Τέλεια. Γκρι χρώμα κοιμωλίας λοιπόν. Best seller για το 2020. Θα δούμε πώς θα πάει στο 2021. Έρχεται σε λίγες ώρες. Θέλουμε τις ευχές για το νέο έτος. Λοιπόν, να έχουμε υπομονή. Το νιώσαμε με τον εγκλεισμό προς τα αγαπημένα μας πρόσωπα γενικώς
και γενικά προς όλους, να έχουμε αγάπη προς τον συνάνθρωπό μας, να έχουμε χαρά που είναι, μας ανεβάζει, έτσι, γιατί είναι και δωρεάν. Και μετά από εκεί πέρα να έχουμε καλή διάθεση και πιστεύω με την πίστη μας όλα θα πάρουν τον δρόμο τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχηθώ ακόμα περισσότερες επιτυχίες για τις χρωμοσυνθέσεις στα μπουλή μέσα στο 2021, το οποίο έρχεται. Και βέβαια, πλέον φτάσαμε σε σημείο να λέμε να είναι μια καλύτερη χρονιά σε άλλα επίπεδα, όχι σε αυτά τα οποία ερχόμασταν τα προηγούμενα χρόνια. Να είναι ένα καλύτερο 2021 από αυτό το 2020. Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά. Παρακαλώ. Χρόνια πολλά και υγεία σε όλο τον κόσμο. Συνεχίζουμε τις ευχές στην πόλη της Αλεξάνδρειας. Πάμε να πάρουμε τις ευχές του Κώστα του Καμπάκη εδώ στον Κροπολίο Όλυμπο, στη Δημοτική Αγορά. Για να εισάλθουμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, τι κάνατε? Υγεία και ευλογία, καλά, δόξα τω Θεώ. Εδώ στον αγώνα παλεύουμε. Τελευταία μέρα του χρόνου, κάποιες ερωτήσεις να σας κάνουμε. Τι πουλήθηκε περισσότερο μέσα στο 2020? Τι πουλήθηκε παραπάνω? Όσοι πετοπλίσουν, η περιοχή τρώει πιο πολύ χοιρινό. Εντάξει. Και τις γιορτές πέφτει στο αρνάκι, κατσικάκι εκεί. Λογικό. Εντάξει. Κώστα, ένα δύσκολο έτος φεύγει το 2020. Πολύ, πολύ δύσκολο έτος, παιδιά. Αυτό να τελειώνει, γιατί είναι πρωτόγνωρο για εμάς όλους. Το ζούμε πρώτη φορά, δεν ξέρουμε και εμείς και οι πολιτικοί και όλοι μας. Υπάρχει μια κατανόηση ότι δεν μπορούν να το παλέψουν το σύστημα όλο. Εντάξει, και εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε να περάσει μόνο, παιδιά, να περάσει. Τι ευχόμαστε το 2021? Υγεία και να τελειώνουμε, παιδιά, με αυτό. Υγεία, γιατί η αγορά έχει πρόβλημα μεγάλο. Πολλά μαγαζιά είναι κλειστά, δεν θα ξανανοίξουν. Είναι κρίμα αυτό. Κρίμα μεγάλες επιχειρήσεις και μικρές επιχειρήσεις. Κρίμα είναι αυτό. Υπομονή. Όσο μπορούμε, τι να κάνουμε. Υγεία και ευλογία. Ευχαριστούμε πολύ. Υγεία και χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Να είστε καλά. Μεταφερθήκαμε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου. Φτάσαμε στο Espresso Home. Ανοιχτά από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Πάμε να πάρουμε ευχές. Πάμε να δούμε ποιον θα συναντήσουμε κλπ. Περνάμε. Νάτι, εδώ είναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Χρόνια πολλά. Τι κάνετε? Είμαστε καλά, εσείς? Μια δύσκολη χρονιά φεύγει. Λίγο πριν πάρω τις ευχές, θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι καφέ πίνει η Αλεξάνδρεια? Φυσικά, Espresso Home, Dalmager. Και από είδος καφέ? Φρέντο, Φρέντο Espresso. Από όλα. Καπουτσίνο. Φρέντο Espresso. Κυρίως, τι πουλάει περισσότερο? Καπουτσίνο. Καπουτσίνο. Ναι. Σε τι κατάσταση, γλυκό, μέτριο, σκέτο? Ανάλογα. Περισσότερο τι? Γλυκό. Δώστε μας κάτι, μια τέτοια. Καπουτσίνο γλυκό. Καπουτσίνο γλυκό, λοιπόν, 2020. Να ευχηθούμε να είναι γλυκό και το 2021. Ναι, ευχόμαστε ό,τι καλύτερο, να φύγουν όλα αυτά και να είμαστε όλοι όπως ήμασταν παλιά. Μάλιστα. Ο κύριος Βουλτσινός που βρίσκεται? Ο κύριος Βουλτσινός θα έρθει σε λίγο. Ο κύριος Σταμάτης δεν ρωτάω που είναι, θα πάμε μετά. Λίγο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε ακόμα περισσότερες επιτυχίες για το Espresso Home και βέβαια μια χρονιά καλύτερη από αυτήν η οποία φεύγει. Χρόνια πολλά, Κατερίνα. Χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε. Παραμένουμε στην ίδια γειτονιά. Μεταβρεθήκαμε απέναντι από το Espresso Home τώρα εδώ, στο Zerva Soto Service. Πάμε να βρούμε τον Αποστόλη του Zerva να πάρουμε τις ευχές. Για να περπατήσουμε. Εδώ είναι το team. Ισχυριζόμαστε. Θα έχει και καλό φωτισμό για να μας μπορέσει να βοηθήσει στην λήψη. Γεια σας. Κύριε Ζέρβα, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, τι κάνετε, είστε καλά? Καλά είστε? Καλά, δόξα τω Θεώ, εσείς? Τελειώνει το 2021, λίγο πριν πάρουμε τις ευχές σας, να μας πείτε πώς ήταν το 2020. 2020, παιδιά, καταλαβαίνετε όλοι και το ξέρετε ότι ήταν μια τραγική χρονιά. Έφτασε η ώρα να τελειώσει και ευελπιστούμε για κάτι καλύτερο το 2021. Τι είναι αυτό το οποίο σας ζήτησαν οι πελάτες σας μέσα στο 2020 περισσότερο? Για το μαγαζί μας? Ναι, εδώ, ναι, μέσα στο συνεργείο. Να κάνουμε όσο μπορούμε καλύτερα τα αυτοκίνητα για το 2021, να τρέχουμε περισσότερο. Να πάμε περισσότερες βόλτες. Μπράβο, και περισσότερες βόλτες. Τι ευχόμαστε για το 2021, το οποίο έρχεται σε λίγες ώρες? Υγεία, ευτυχία, αγάπη και όλα καλά. Αν έχουμε υγεία, όλα θα τα παλέψουμε. Απόστολε, θα σε ευχαριστήσω πολύ. Ακόμα περισσότερες επιτυχίες μέσα στο 2021 για την επιχείρηση και βέβαια προσωπική και οικογενειακή επιτυχία. Επίσης και σε εσάς, επίσης, παιδιά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Workshop Αγγελόπουλος, η επόμενη στάση. Μαζί μας ο ιδιοκτήτης, ο Κώστας Αγγελόπουλος. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά να έχουμε. Φεύγει μια δύσκολη χρονιά, Κώστα. Ένα σχόλιο για το 2020. Ήταν όντως μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Ευχαριστώ πάντως πάρα πολύ τον κόσμο που με προτίμησε, με βοήθησε σε αυτή τη δύσκολη χρονιά. Κλείναμε πολλά αυτοκίνητα. Ήταν δύσκολη χρονιά, δεν ήταν όπως άλλες χρονιές, απλά πιστεύω ότι το 2021 να πάμε λίγο καλύτερα. Τι ευχόμαστε το 2021, το οποίο μπαίνει σε λίγες ώρες? Εύχομαι υγεία πάνω απ' όλα, υπομονή, κουράγιο και όλα θα πάνε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, χρόνια πολλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
Διαφορετικές καιρικές συνθήκες συναντάμε σήμερα στη βόλτα που κάναμε. Ξεκινήσαμε με συννεφιά, τώρα ξεκίνησε να βρέχει. Νωρίτερα είδαμε και ήλιο. Από όλα λοιπόν έχει η σημερινή ημέρα, τελευταία ημέρα του χρόνου, αυτού του δύσκολου χρόνου, ο οποίος φεύγει σήμερα 5η 31 του Δεκέμβρη 2020. Επόμενος σταθμός εδώ στην οδό Ναούσης, στην πόλη της Αλεξάνδρειας, όπου λειτουργεί εδώ και λίγους μήνες, είναι ΝΕΤ Εξέλιξης. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Θωμά Δούμα και να μάθουμε τι είναι η ΝΕΤ Εξέλιξης, τι ακριβώς κάνει και βέβαια να ζητήσουμε τις ευχές του. Για να είσαι εδώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Μας περιμένει ο κύριος Θωμάς. Θα πάω από εδώ εγώ καλύτερα. Ωραία. Καλημέρα. Κάνω διάφορες βόλτες. Καλά είστε. Καλά εσείς. Θωμά, να ξεκινήσω ρωτώντας καταρχήν τι είναι η ΝΕΤ Εξέλιξης, η οποία λειτουργεί εδώ στην οδό Ναούσης στην πόλη της Αλεξάνδρειας. Η ΝΕΤ Εξέλιξης παρέχει υπηρεσίες κατασκευής σελίδων. Mm-hmm. Αυτή την περίοδο κυρίως e-shop. Οπότε το 2020 αυτό το οποίο κάναμε περισσότερο ήταν e-shop. Ναι, e-shop. Ζητάει ο κόσμος της Αλεξάνδρειας. Έχει προχωρήσει σε αυτή την υπηρεσία. Έχει προχωρήσει αρκετά, ειδικά με την κατάσταση που βιώνουμε. Μάλιστα. Μια δύσκολη χρονιά φεύγει. Θέλω ευχές για το 2021 το οποίο έρχεται σε λίγες ώρες. Ευχές. Με την κατάσταση που περάσαμε αυτή τη χρονιά, να ευχηθούμε υγεία σε όλο τον κόσμο. Να είμαστε όλοι υπεύθυνοι για να ξεπεραστεί γρήγορα αυτή η κατάσταση και να μην μας έρθει ένα τρίτο κύμα. Στον καθένα ξεχωριστά, εύχομαι το 2021 να είναι καλύτερο σε όλους τους τομείς από το 2020. Και στην ομάδα του Αλεξάνδρου Κιδάς, να ευχηθώ να είστε καλά. Ιδίως στο φίλο σου εκεί απέναντι. Στο φίλο μου, ναι. Και να συνεχίσετε να μας ενημερώνετε με τον ίδιο ζήλο. Ευχαριστούμε θερμά. Εύχομαι ακόμα περισσότερα e-shop, ακόμα περισσότερες υπηρεσίες από την ΝΕΤ Εξέλιξη μέσα στο 2021. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ και εγώ. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Μεταφερθήκαμε στην Αλεξάνδρου Παπάγου. Σειρά για ευχές. Παίρνει το λογιστικό μυστικό γραφείο της Νόπης Μεταξά εδώ στην Αλεξάνδρου Παπάγου, που μας περιμένουν τόσο και ο κύριος Λάζαρος, όσο και η κυρία Νόπη. Πάμε να πάρουμε τις ευχές τους. Καλημέρα. Μας περιμένουν. Και χρόνια πολλά. Χαίρετε και χρόνια πολλά. Καλά είστε. Πολλά. Καλά, καλή χρονιά να έχουμε με αγάπη. Περιμένετε. Αυτά στο τέλος. Τώρα θα πούμε άλλα. Τι γίνεται με τα ακίνητα στην Αλεξάνδρεια? Θέλω να μάθω εάν ζητήθηκαν περισσότερο πωλήσεις ή ενοικιάσεις. Αν και ξέρω την απάντηση. Οι ενοικιάσεις είναι το πρώτο οπωσδήποτε και οι πωλήσεις. Ακολουθεί. Ακολουθούν οι πωλήσεις βέβαια και τα χωράφια. Γενικότερα είναι όλα μια χαρά. Κινήθηκε καθόλου το ζήτημα της μεσηθείας το 2020 με όλες αυτές τις συνθήκες τις δύσκολες? Κινήθηκε, υπό προϋποθέσεις βέβαια. Προσαρμοσμένο στις συνθήκες. Και με τα δεδομένα της αγοράς, έτσι. Και λόγω της κατάστασης του κορονοϊού, στη δυνατότητα που μπορούσε να υπάρχει. Τι ευχόμαστε για το 2021, το οποίο έρχεται σε λίγες ώρες και φεύγει αυτή η δύσκολη χρονιά? Για το 2021 θα ευχηθούμε καταρχήν σε όλους μας να έχουμε υγεία και να μπορέσουμε να επιστρέψουμε στην κανονικότητά μας, στην καθημερινότητα που ζούσαμε. Φτάσαμε να ευχόμαστε τέτοια πράγματα, κύριε Λάζαρε, έτσι δεν είναι? Φτάσαμε και πιστεύω να το ξεπεράσουμε για να ανοίξει και η αγορά πάλι, ο κόσμος να χαμογελάσει και να φύγει αυτή η σκοτεινιά από τον πλανήτη που μας βασανίζει το τελευταίο σχεδόν χρόνο. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να ευχηθώ ό,τι καλύτερο στο λογιστικό μυστικό σας γραφείο και βέβαια ένα καλύτερο 2021. Σας ευχαριστώ πολύ, χρόνια πολλά. Σε όλους μας, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά με υγεία πάνω από όλα. Συνεχίζουμε στην Αλεξάνδρου Παπάγου, στάση στο Κότιμα, στην Αλεξάνδρου Παπάγου εδώ στην πόλη της Αλεξάνδρειας. Μαζί μας ο κύριος Σάκης Χριστοδουλόπουλος. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλά είστε. Δόξα τω Θεώ, εσείς. Τελευταία μέρα του χρόνου. Η ερώτηση, η στάνταρ είναι, ποιο είναι το best seller προϊόν του καταστήματός σας για τη χρονιά η οποία φεύγει? Πιστεύω ότι στο ψητό κομμάτι της επιχείρησης ότι ήταν το ανοιχτό κοτόπουλο. Σημαίνω. Ναι. Πήγε πολύ καλά. Μια καινοτόμο ιδέα και πήγε πάρα πολύ καλά. Ο κόσμος το προτίμησε πάρα πολύ. Δύσκολη χρονιά το 2021. Πώς κινήθηκε η αγορά? Δύσκολη πραγματικά, όχι μόνο για μας, αλλά για όλους τους κλάδους, όλους τους επαγγελματίες, είτε είναι στον παραγωγικό τομέα, είτε είναι στο τομέα της διάθεσης και της εμπορίας. Αλλά πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά. Είμαι αισιόδοξος. Έχω μάθει να βλέπω το ποτήρι πάντα μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Τέλεια. Τι ευχόμαστε για το 2021, το οποίο μπαίνει σε λίγες ώρες? Πρώτα απ' όλα υγεία. Κυρίως. Αυτό που εύχονται όλοι
και το συντομότερο δυνατό να επανακάμψουμε και να γυρίσουμε στα προ-κρίσης επίπεδα. Ακόμα περισσότερες καινοτομίες, ακόμα περισσότερες γεύσεις εύχομαι για το Κότιμο για το 2021 και ακόμα περισσότερες επιτυχίες προσωπικές, οικογενειακές και επαγγελματικές. Ευχαριστώ πολύ και χρόνια πολλά. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Τελευταία μέρα του χρόνου, 5η-31 του Δεκέμβρη, στο κεντρικό κατάστημα Lux στην πόλη της Αλεξάνδρειας, εδώ στην Ελευθερίου Βενιζέλου βρισκόμαστε, να πάρουμε τις ευχές του καταστήματος. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Καλημέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά να έχουμε. Καλά είστε. Καλά, δόξα τω Θεώ εσείς. Καλά. Θέλω να ρωτήσω ποιο ήταν το best seller προϊόν του Lux για το 2020, για τη χρονιά η οποία φεύγει. Όπως πάντα, η πλέξη το πορτοκάλι κάνει θράψη. Είναι το καλύτερο και φέτος, είναι έτσι. Το καλύτερο, ναι. Μια δύσκολη χρονιά φεύγει, έρχεται ένα 2021, στο οποίο θέλω τις ευχές σας. Τι ευχόμαστε για τη νέα χρονιά? Μια καλή χρονιά να έχουμε, με υγεία, παιδιά πάνω απ' όλα και τίποτα αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλές ευχές για το Lux, πολλές οικογενειακές και προσωπικές ευχές. Ευχαριστούμε πολύ. Και βέβαια να έρθει ένα 2021 καλύτερο από το 2020. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ χρόνια πολύ. Πολλά. Κάθε χρόνο όταν ζητάμε ευχές από το Βιβλιοπωλείο Κύτταρο και τον Κώστα Γελαδάρη είναι και μια διαφορετική από πολλές πλευρές στιγμή. Οπότε πάμε να δούμε τι διαφορετικό θα ζήσουμε φέτος σε αυτή την 5η-31 του Δεκέμβρη του 2020. Μπαίνουμε στο Κύτταρο. Εδώ έχουμε τα πάντα, πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Ο κύριος Γελαδάρης είναι στο βάθος, μας περιμένει. Να το δούμε λίγο αυτό. Καταλαβαίνετε πώς πήγε το 2020 για το Κύτταρο. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Δεν σας ακούμε, μισό να σας φέρω το μικρόφωνο. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, καλημέρα σας. Καλά είστε? Μια χαρά, εσείς? Τι κάνετε? Καλά, εδώ το παλεύουμε. Τα βιβλιοπωλεία άνοιξαν? Ναι, άνοιξαν χωρίς click away, κανονικά. Πάλι καλά δηλαδή. Πώς ήταν το 2020, ξέρουμε ότι ήταν δύσκολη χρονιά. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη χρονιά για όλους. Να μην ξαναγυρίσει βασικά το 2020, να πάμε σε καλύτερες μέρες. Τι πουλήθηκε περισσότερο? Κυρίως βιβλία και πολλά παιχνίδια, πολλά δωράκια. Εντάξει, λογικό είναι, αφού ο κόσμος ήταν μέσα, διάβαζε και έπαιζε. Ακριβώς αυτό. Έτσι ακριβώς. Λίγο πριν ζητήσω ευχές για το 2021, το οποίο έρχεται, θέλω να δω μαζί ένα βίντεο. Ένα λεπτάκι λίγο, εδώ το έχω. Αυτοί οι οποίοι θα το παρακολουθήσουν να το βάλουμε στη μεγάλη οθόνη σας, θα σας το δείξω εδώ. Είναι το περσινό, το αντίστοιχο. Να δούμε λίγο εδώ τι ακριβώς λέμε. Το 2019 ήταν το καλύτερο έτος που πέρασε για τον Κώστα Γελαδάρη. Γιατί? Γιατί ο ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα. Ναι. Και θα το ξαναπάρει και το 20. Καλά. Κρατάμε μικρό καλά για αυτό. Κρατήστε ό,τι θέλετε, εγώ είμαι σίγουρος. Έτσι λοιπόν, είναι αυτό που λέμε τα γραπτά και τα βίντεο πλέον μένουν. Ναι. Είχατε προβλέψει πέρσι ότι το 2020 ο ΠΑΟΚ θα ξαναπάρει το πρωτάθλημα. Σχόλιο. Κοιτάξτε, κάποιοι αστάθμοι παράγοντες δεν μπορέσαμε να το κάνουμε. Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι το 2021 θα επανέλθει πραγματικότητα και κανονικότητα. Ωραία, ευχήθηκε πέρσι ότι ο ΠΑΟΚ θα τον πάρει, δεν το πήρε. Τώρα ευχήθηκε για το 2021. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Ένας κοινός μας γνωστός μου είπε να σας κάνω ακόμα μια ερώτηση. Παρακαλώ. Πόσο έληξε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον Άρη και στο ΠΑΟΚ, αν θυμάστε? Μισό λεπτό να θυμηθώ, δεν μπορώ να το θυμηθώ. Όχι, δεν θυμάμαι, δεν ξέρω. Έγινε ντερμπί? Δεν ξέρω, σας ρωτά το σκορ, το θυμάστε? Καταρχάς είναι λάθος ερώτηση, λέτε ντερμπί. Εντάξει, ας μην το πούμε ντερμπί. Το αγώνας ανάμεσα στον Άρη και στον ΠΑΟΚ πόσο έληξε? Δεν μπορώ να θυμηθώ ειλικρινά. Αμνησία στο τέλος του 2020 για τον Κώστα. Ευχές για το 2021, Κώστα. Ευχές για το 2021. Βασικά, υγεία για όλο τον κόσμο, με αυτά που ακούμε. Να επανέλθει η κανονικότητα, να φύγει αυτό το κακό από πάνω μας. Όλος ο κόσμος να είναι γερός, ευτυχισμένος, χαρούμενος, να ξαναβρεθούμε έξω, επιτέλους. Να ανοίξουν τα μαγαζιά, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολα για όλους. Για όλο τον κόσμο. Αυτά. Το βράδυ που έκλεισες ρεμό? Ναι, ρέμο, κλασικά, ναι. Λαμβάνεστε, Μέγκα, Μαρινάκης κλπ. Ευχαριστούμε, Κώστα. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά σε όλους. Γεια σας. Στην Πετσοπούλου είμαστε τώρα. Βρισκόμαστε στο PKF εδώ στην πόλη της Αλεξάνδρειας. Πάμε να πάρουμε ευχές και να ρωτήσουμε σχετικά με νέες υπηρεσίες που πρόσθεσε πρόσφατα το PKF. Για πάμε. Καλημέρα. Σερχόμαστε. Μας αναμένουν. Καλημέρα. Τι κάνετε?
Χρόνια πολλά σε όλους. Μια χαρά είμαστε, δόξα τω Θεώ. Όλα πήγαν καλά. Το περάσαμε κι αυτό, το δύσκολο. Μπράβο σε όλους. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους, όσους μας εμπιστευτήκανε, όσους ταξιδέψανε μαζί μας αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Σας υποσχόμαστε ότι θα έχουμε πολύ καλύτερα πράγματα με τον καινούριο χρόνο και καινούργιες υπηρεσίες και καινούργια σχέδια, καινούργια πλάνα. Σας θέλουμε όλους μαζί μας και εμείς θα σας αγκαλιάσουμε ακόμα περισσότερο. Ευχαριστούμε πολύ, ευτυχισμένο το 2021. Με πήρε μονότερμα, τίποτα δεν είπα. Καλύτερα. Ποιος ήταν ο top προορισμός που πήγαν οι πολίτες της περιοχής μας? Για πότε, για το καλοκαίρι? Για τη χρονιά η οποία φεύγει. Φέτος δεν πήγε κανένας πουθενά για τη χρονιά που φεύγει. Εντάξει, το καλοκαίρι δεν πήγε. Α, το καλοκαίρι, το καλοκαίρι ήταν περισσότερο τα νησιά, τα Σκόπελος, η Σκιάθος, τα κοντινά νησιά, γιατί εντάξει, λόγω των συνθηκών δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν και πάρα πολύ. Εξωτερικό δεν πήγε κανένας. Και λογικό βέβαια, γιατί ήταν πολλοί οι περιορισμοί. Αλλά πήγαμε πάρα πολλές μονοήμερες εκδρομές. Κάναμε έτσι. Πώς πήγαν ημέρα. Πήγανε πάρα πολύ καλά. Το ευχαριστηθήκανε όλοι. Σε προορισμούς όπως ήταν η Σκύρος για παράδειγμα, όπως ήταν η Κέρκυρα. Πήγαμε Παξούς. Ωραία, είναι και λογικό είναι. Ναι. Τελεία στα ταξίδια. Ερώτηση νούμερο 2. Ναι. Προσθέθηκε μια νέα υπηρεσία στο PKFI. Ναι. Μιλήστε μας λίγο για αυτήν. Απλά σκεφτήκαμε ότι επειδή και εμείς οι ίδιοι ταλαιπωρούμαστε για να πάμε στις τράπεζες να περιμένουμε με τις ώρες, τώρα και με το συνωστισμό και όλα αυτά, να περιμένουμε απ' έξω. Σκεφτήκαμε είναι λοιπόν, δύσκολο όμως είναι και το βλέπουμε, ναι, το ζούμε, το βιώνουμε όλοι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, οπότε σκεφτήκαμε να βάλουμε μια καινούργια υπηρεσία όπου μπορεί ο καθένας να πληρώνει τους λογαριασμούς του, ναι, ναι, έτσι, τους λογαριασμούς ΔΕΗ, ΟΤΕ, τα γνωστά, αλλά όμως και τα τέλη κυκλοφορίας, εφορία, τις ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ και όλα αυτά, ακόμα και το νερό της Αλεξάνδρειας, χωρίς δηλαδή να περιμένει κανένας πουθενά και πολύ γρήγορα σε ένα ζεστό περιβάλλον. Και με την εγγύηση της Εθνικής Τράπεζας και της Τράπεζας της Ελλάδος, γιατί πήραμε πιστοποιήσεις για να το κάνουμε αυτό. Οπότε και εμείς εξυπηρετιόμαστε, αλλά και βλέπουμε ότι έχει ανταπόκριση και στον κόσμο. Πολύ σωστά. Τι θα ευχηθούμε για το 2021, το οποίο σε λίγες ώρες εισέρχεται? Τα υγεία τα είπαμε, να πούμε και τα υπόλοιπα επί του επαγγέλματος. Όλα ταξίδια. Εγώ θέλω να ευχηθώ καταρχήν σε όλο τον κόσμο πέρα από την υγεία. Ό,τι του έλειψε το 2020 να το βρει επί δύο. Έτσι. Καλή ευχή αυτή. Ναι, γιατί ό,τι μας το στέρισε το 20 να το πάρουμε και να το ξαναπάρουμε. Δηλαδή δύο φορές μέσα στο 2021. Τώρα όσον αφορά τα ταξίδια, να είναι σίγουρος ο κόσμος ότι είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη ότι και θα ταξιδέψουμε πάρα πολύ. Όχι μόνο σαν ταξιδιωτικό γραφείο, αλλά και σαν άτομα ο καθένας, γιατί το έχουμε ανάγκη πλέον να φύγουμε, να ξεφύγουμε από όλο αυτό και θα το κάνουμε. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη για το 2021, όλα θα πάνε καλά, είμαστε στο τέλος, πλέον ήρθαν και οι εμβολιασμοί, οπότε μπήκαμε στην τελική ευθεία. Όλα θα πάνε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Προσωπική, οικογενειακή, επαγγελματική επιτυχία για το 2021. Ευχαριστώ και σε εσάς και σε όλο τον Αλεξάνδρεια Γυμνάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε του χρόνου. Καλή χρονιά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλη την Αλεξάνδρεια και στα περίχωρα. Στη Βετσοπούλου συνεχίσουμε την τελευταία μέρα του χρόνου, 31 Δεκεμβρίου, ημέρα Πέμπτη. Πολυκατάστημα από παδί μας, ο επόμενός μας σταθμός. Γιώργος και Χρύσα, Χρύσα και ο Γιώργος μαζί μας. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Καλημέρα. Χρόνια πολλά. Σήμερα είδαμε όλες τις καιρικές συνθήκες από την ώρα που ξεκινήσαμε και βροχή είδαμε και συννεφιά είδαμε. Σε εσάς ήρθαμε με ήλιο. Στείλουμε ένα μήνυμα αισιοδοξίας για το 2021. Εμείς όλα τα χρόνια στέλνουμε μήνυμα αισιοδοξίας. Αυτή τη φορά νομίζω το χρειαζόμαστε όλοι περισσότερο από ποτέ. Νομίζω ότι ο κόσμος, έστω και κάτω από τις μάσκες, πρέπει να χαμογελά και να ελπίζουμε ότι είναι σύντομο, θα περάσει, να είμαστε όλοι γεροί και όταν θα ανοίξουμε το καλό τα μαγαζιά, όλος ο κόσμος να είναι υγιής και να ξαναβγεί έξω, έστω και για ψυχολογικούς λόγους. Best seller προϊόν αντρικό για το 2020. Best seller προϊόν για το 2020 είναι το μπουφάν. Το μπουφάν. Παρ' όλα αυτά, παρά το κλείσιμο του κόσμου μέσα στο 2020,
το μπουφάν ήταν αυτό τελικά που κυριάρχησε από τα προϊόντα τα ανδρικά. Best seller προϊόν γυναικείο για το 2020. Και εγώ θα πω το ίδιο. Τα μπουφάν, τα πανοπόρια γενικά, φέτος ήταν το απόλυτο και στα γυναικεία και στα ανδρικά. Ήταν και τα μοντέλα μας φέτος πολύ καλά σε αυτό που κάνανε. Πολύ επιτυχημένη φωτογράφηση. Και γνωστά μοντέλα, όχι ναι, μόνο. Έτσι ακριβώς. Ναι, και να τους ευχαριστήσουμε γι' αυτό. Ο κόσμος μας θύμισε, παρόλο που δεν βγαίνει πολύ έξω, ευτυχώς όλα πήγαν καλά προς το παρόν. Θα δείξει. Πώς πήγε το click away? Το click away ήταν μια προσπάθεια... Βλέπουμε ότι το μαγαζί είναι κλειστό, η είσοδος απαγορεύεται, ναι. Στέλνουμε κλπ. Η γνωστή διαδικασία. Ακριβώς, η γνωστή διαδικασία των τελευταίων ημερών. Δεν έσωσε την κατάσταση, παρόλα αυτά ήταν ένα μέτρο το οποίο έτσι ας το πούμε να μετριάσει την όλη ζημιά την οποία έχουν υποστεί οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Παρόλα αυτά ας το πούμε ότι κάτι έγινε και κλείνει η χρονιά με ένα τόνο αισιοδοξίας. Ας πάμε σε μία αλλαγή, να φύγει το 2020, να έρθει το 2021, μία αλλαγή που όλοι έχουμε ανάγκη. Και στον τομέα της υγείας αλλά και στον τομέα της οικονομίας. Πολύ σωστά. Επειδή ξέρω ότι είστε ανήσυχα πνεύματα και τα δύο, τι προετοιμάζετε για το 2021 εδώ στο πολυκατάστημα που παδί μας. Και στο φυσικό και στο ηλεκτρονικό. Έτσι, όπως είπατε και εσείς, είμαστε και οι δύο ανήσυχα πνεύματα. Τώρα δεν ξέρω πώς δύο ανήσυχα πνεύματα τα καταφέρνουν. Είναι ένα θέμα αυτό. Εμείς τα τελευταία 10 χρόνια καινοτομούμε, προσπαθούμε. Έχουμε ξεκινήσει χρόνια πριν όλη αυτή τη διαδικασία. Όλο μας αρέσει να ψάχνουμε κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό. Δεν ανοίγουμε τα χαρτιά μας. Αχα. Πάντως έρχονται εκπλήξεις. Είπα να παίρναμε κάτι σε είδηση, αλλά δεν μας τα λέτε. Τα βλέπετε σιγά-σιγά. Τα βλέπετε. Προσπαθούμε πάντως, δεν εφησυχαζόμαστε. Προσπαθούμε και θα δείξει. Να είμαστε όλοι υγιείς. Αυτό, να κλείσουμε με ευχές, θέλω για το νέο έτος. Και να συμπληρώσω αυτό που είπε ο Γιώργος, ότι το click away δεν πήγε τόσο καλά όσο ενδεχομένως το θέλαμε. Πήγε όμως καλά για ψυχολογικούς λόγους. Ακούγαμε μία καλημέρα από κάποιους πελάτες, ένα χρόνια πολλά. Σταμάτησε εκείνο που δεν υπήρχε καμία επαφή με τον κόσμο. Και... Δηλαδή έλειψαν τα αυτονόητα πράγματα τα οποία τα θεωρούσαμε δεδομένα. Έτσι, ακριβώς, δεν είναι αυτή έτσι, η καθημερινότητα και η καθημερινή επαφή. Θα μάθουμε να εκτιμούμε κάποια πράγματα που είχαμε δεδομένα ενδεχομένως. Αρκεί όταν επανέλθουν να μην τα ξεχάσουμε πάλι, έτσι, γιατί συνήθως αυτό έτσι συμβαίνει. Ευχές για το 2021, σε λίγες ώρες έρχεται. Ξεκινάω τον Γιώργο για να κλείσουμε με την κυρία. Τις καλύτερες ευχές σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους συντοπίτες μου, στην ομάδα του Αλεξάνδρου Κιδά, σε ένα Τάσο προσωπικά, στο φίλο μου τον Γιώργο τον Κίσα, έναν από τους τηλεοπτικούς του Αλεξάνδρου Κιδά. Εύχομαι η νέα χρονιά να είναι μια αισιόδοξη χρονιά γεμάτη υγεία σε όλο τον κόσμο. Και εγώ θα ευχηθώ τα ίδια, τα οποία μπορεί να είναι τα τετριμένα, αλλά πλέον τα χρειαζόμαστε απόλυτα, υγεία πάνω απ' όλα, όλοι να ξαναβρεθούμε, γιατί υπάρχει κόσμος που ταλαιπωρείται από τον ιό. Σε εσάς καλή επιτυχία, πρωτοπορείτε κι εσείς όπως και εμείς, να είμαστε όλοι υγιείς και καλό κουράγιο σε όλους μας. Το βράδυ που θα πάτε ρέμο. Ρέμο. Εκεί δεν κλείσαμε. Δεν ξέρω πώς γίνεται όλη η Ελλάδα να έχει κλείσει απόψε στο ρέμο. Είδατε πώς γίνεται. Καλή χρονιά σας, ευχαριστώ πολύ για όλα. Καλή χρονιά σε όλους. Πεζόδρομος Αλεξάνδρειας, τελευταία μέρα του χρόνου. Σήμερα, 5η 31 του Δεκέμβρη, κομμωτήριο Γιώτα Παπαδοπούλου. Σταματάμε συχνά εδώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Χρόνια πολλά. Συχνά για συνεντεύξεις. Ναι. Ναι, θα συμφωνήσουμε. Σας βλέπουμε συχνά. Τελειώνει το 2020, μια δύσκολη χρονιά για όλους μας. Λίγο πριν πάρουμε τις ευχές για το νέο έτος, ερωτήσεις σχετικά με το κομμωτήριό σας. Ερωτήσεις με το αντικείμενο. Ποιο κούρεμα ζητήθηκε, προτιμήθηκε, όπως θέλετε χαρακτηρίζεται το, από τις γυναίκες στο κομμωτήριό σας? Ναι, ήταν λίγο έκπληξη φέτος. Αυτό που είχαμε σε μεγαλύτερη προτίμηση ήταν οι κοπέλες με τα μακριά μαλλιά να θέλουν το καρέ ή λίγο πάνω από τους ώμους ή λίγο κάτω από τους ώμους. Οπότε κουρέψαμε πάρα πολύ μακριά μαλλιά. Mm-hmm. Ήταν αυτό πολύ ήταν ωραία. Γενικά τάση ήταν παγκόσμια τάση, ή μόνο στην Αλεξανδρία ήταν? Νομίζω ήταν παγκόσμια. Okay. Και ποιο είναι και το περνά χρώμα το οποίο ζητήθηκε περισσότερο στο μαλλιά των γυναικών? Το μπαλεγιάζ. Πολύ ωραίες αποχρώσεις. Είναι μια τεχνική μάλλον το μπαλεγιάζ, όχι χρώμα. Γίνεται σε οποιαδήποτε απόχρωση. Νούντα αποχρώσεις προτιμήθηκαν και το ξανθό φυσικά. Το είναι αγαπημένο. All time classic. Ναι, all time classic. Όμως υπάρχει και η τάση αυτή για πιο νούντα αποχρώσεις, ένα πιο French μπαλεγιάζ που να δένει καλύτερα με το φυσικό μας χρώμα. Άνοιξε το e-shop.
Έχει ανοίξει. Γιατί τα τελευταία φορά που μιλήσαμε ήταν στις διαδικασίες έναρξης. Έχει ανοίξει. Ναι. Πού το βρίσκουμε, να το πούμε λίγο. Beautypage.gr. Λειτουργούμε κανονικά. Λειτουργούμε κανονικά. Θα χαρούμε πολύ φυσικά να μας επισκεφθούν. Όποιος θέλει μπορεί να δει τι έχουμε. Beautypage.gr λοιπόν, το e-shop του κομμωτηρίου του Σιώτας Παπαδοπούλου. Πάμε και ευχές για το νέο έτος το οποίο έρχεται σε λίγες ώρες, 2021. Λοιπόν, εύχομαι φυσικά να είμαστε όλοι υγιείς, να περνάμε ωραία μέσα, είτε είμαστε μέσα στο σπίτι μας, είμαστε έξω, να βρίσκουμε τον τρόπο να περνάμε ωραία. Σίγουρα θα... δεν είναι μόνο το να μην είμαστε σε καραντίνα, αν είμαστε ή δεν είμαστε. Μπορούμε παντού να περάσουμε καλά, με την οικογένειά μας, με κάποιους φίλους ίσως. Έτσι μέχρι 9 δεν μπορούμε, ωραία. Στο Ρέμο το βράδυ. Λίγη και καλή. Στο Ρέμο το βράδυ. Είναι μια ερώτηση που άρχισα να τη συμπληρώνω τώρα στις τελευταίες συνεδρίες. Στο Ρέμο νομίζω ναι. Στο YouTube κάτι μπορούμε να δούμε. Αν μας αρέσει ο Ρέμος. Δεν έχει μόνο YouTube σήμερα. Κάποιος άλλος καλλιτέχνης. Έχει στην τηλεόραση. Ρέμο, ναι. Δεν το ξέρεις. Ωραία, τέλεια. Ναι. Εντάξει. Θα δούμε Ρέμο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά. Με υγεία, προσωπική, οικογενειακή και επαγγελματική επιτυχία. Γιώτα, ευχαριστώ. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους. Είναι όλουστες πλέον οι καιρικές συνθήκες. Αλλιώς ξεκινήσαμε, αλλιώς συνεχίσαμε, αλλιώς συνεχίζουμε. Γρηγορίου Λαμπράκη 33, κατάστημα Καραδήμος. Μαζί μας ο κύριος Κώστας Καραδήμος. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλά είστε? Όλα καλά, όλα καλά. Μια δύσκολη χρονιά φτάνει στο τέλος της. Ένα δύσκολο 2020 για όλους, δεν θα πω για τους περισσότερους, για όλους. Ήταν μια δύσκολη χρονιά, μια χρονιά την οποία ευχόμαστε να μην ξαναζήσουμε στο μέλλον. Λίγο πριν ζητήσω τις ευχές για το νέο έτος, θα κάνω μια all-time classic ερώτηση πλέον, έτσι τη χαρακτηρίζουμε. Τι πουλήθηκε περισσότερο στο κατάστημά σας τη χρονιά που φεύγει, το 2020? Μεγαλύτερη κίνηση είχαν τα στρόγγυλα χαλιά και γενικά τα χαλιά, αλλά τα στρόγγυλα είχαν μεγαλύτερη κίνηση και λόγω του e-shop. Τα πήγαμε πάρα πολύ καλά γενικά όλη αυτή τη χρονιά. Προσαρμοστήκαμε και πιστεύω θα πάμε ακόμη καλύτερα το νέο έτος. E-shop στο καραδήμος.gr. Στο e-shop καραδήμος.gr και ελπίζουμε να μας ανοίξουν, να προσαρμοστούμε, να δούμε λίγο τον κόσμο, τους πελάτες μας. Η φυσική παρουσία δεν αλλάζει. Ναι, σωστό. Πώς πήγε το εγχείρημα του ClickAway? Το ClickAway δούλεψε, δεν δούλεψε όπως τα περιμέναμε. Εντάξει, δύσκολο να δειγματίσεις μπροστά στην πόρτα τόσο βαρύ είδους που έχω εγώ. Τουλάχιστον για μένα μιλάω. Πιστεύω να την επόμενη εβδομάδα έστω να βάλουμε ένα πελάτη, δύο μέσα στο κατάστημα, να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο, γιατί διαμαρτύρεται και ο κόσμος. Να επιστρέψουμε ουσιαστικά σε μια κανονικότητα. Έστω και ένα μικρό ποσοστό, έστω αυτό που το περιμένουμε. Κώστα, λίγες ώρες έμειναν για να υποδεχτούμε το νέο έτος. Θέλω ευχές για το 2021. Ό,τι καλύτερο στον κόσμο, υγεία, αισιοδοξία. Και θα προσαρμοστούμε και το νέο έτος, όπως φέτος. Υγεία. Τι άλλο, δεν υπάρχει κάτι άλλο, πιστεύω. Δεν μένει και αισιοδοξία. Να σε ευχαριστήσω θερμά, να ευχηθώ ακόμα περισσότερες επιτυχίες επαγγελματικές, προσωπικές, οικογενειακές. Ευχαριστώ πολύ. Και ό,τι εύχεσαι να πραγματοποιηθεί μας το 2021. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά επίσης. Να είστε καλά. Συνεχίζουμε στην Ταγματάρχο Γεωργούλη. Πάμε στα Welcome Stores του Λεωνίδα της Ιαπανίτη να πάρουμε ευχές. Να κάνουμε ερωτήσεις σχετικά με το 2020 το οποίο φεύγει, με το 2021 το οποίο έρχεται. Πάμε λοιπόν στο Λεωνίδα. Εδώ ξεφορτώνουν πράγματα, ωραία πράγματα. Εμένα μου άρεσε και αυτό εδώ το πλάνο, αλλά εδώ συνήθως κάνουμε κληρώσεις αυτή τη τηλεόραση, οπότε πάμε στον Λεωνίδα να τον βρούμε στο γραφείο του. Να πάρουμε λίγο μερικά πλάνα και όλα από εδώ. Θέλεις? Το αγαπημένο μου σημείο του μαγαζιού είναι αυτό. Ο Λεωνίδας μας περιμένει, τα τηλέφωνα χτυπάνε. Τι γίνεται? Καλά. Καλά είμαστε, εσείς τι κάνετε? Καλά. Τι να ευχηθούμε? Θα ευχηθούμε σε λίγο, έχουμε και άλλα να πούμε. Να είναι η τελευταία μας χρονιά τέτοιου τύπου. Δύσκολη χρονιά το 2020 που φεύγει. Υπερβολικά. Από όλες τις απόψεις. Από τις κοινωνικές, από τις οικονομικές, από τις επαγγελματικές, από όλα. Ήταν μια τεράστια δύσκολη χρονιά. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα ρωτήσω τι είναι αυτό το οποίο πουλήθηκε περισσότερο στο κατάστημά σας το 2020. Το τελευταίο διάστημα πουλήθηκε πάρα πολύ οι μαύρες συσκευές, οι τηλεοράσεις. Επειδή ο κόσμος έμεινε αρκετά μέσα στο σπίτι, οπότε χρησιμοποιήθηκαν αρκετά οι συσκευές αυτού του τύπου. Πλέον έχουμε μπει και στη λογική των smart τηλεοράσεων, οπότε εξελίχθηκε λίγο ο κόσμος, λίγο με τα κινητά του τηλέφωνα, λίγο με τις smart τηλεοράσεις κλπ. Λίγο με το click away. Οπότε υπήρχε μία έξαρση σε αυτό το κομμάτι. Μάλιστα υπάρχουν και τεράστιες ελλείψεις σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, αν γυρίσετε πίσω και δείξετε το πλάνο τα ράφια μας,
σε κάποιους κωδικούς έχουμε λιγάκι εξαντληθεί. Βέβαια, αυτό δεν οφείλεται μόνο στο. Οφείλεται στην παγκόσμια αγορά, γιατί όλη τη χρονιά υπήρξε μειωμένη παραγωγή λόγω του κορονοϊού. Λόγω της κατάστασης. Οπότε έφτασε το πλήρωμα του χρόνου να υπάρξουν και τα άδεια ράφια. Παρ' όλα αυτά όμως. Η μεγαλύτερη που πουλήσαμε σε ίντσες, επειδή μου αρέσουν. Η μεγαλύτερη σε ίντσες 85. Χρωτιά, χρωτιά. Σε πέρασε, πήρε λίγο μικρότερη. Χρωτιά στο στομάχι. 85 τζον. Το click away λειτουργήσε πώς πήγε στο click away λειτουργήσε σίγουρα, αλλά λιγάκι στο κομμάτι της επαρχίας που είναι τα δικά μας τα καταστήματα, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Ο κόσμος έχει μάθει λίγο στην πιο προσωπική επαφή. Οπότε θεωρώ ότι στις πιο οργανωμένες. Πόλεις πιο οργανωμένα, αλυσίδες, ίσως ήταν λίγο πιο εκπαιδευμένος ο κόσμος. Στη δικιά μας την περίπτωση λειτουργήσε καλά και ευτυχώς υπήρξε και αυτό και έγινε όποιος δήλωσε έγινε στα καταστήματα. Σίγουρα από το εντελώς κλειστό. Δεν το συζητάμε καν. Ήταν μια βοήθεια. Τι ευχόμαστε για τη χρονιά η οποία μπαίνει σε λίγες ώρες. Ευχόμαστε. 2021. Το μόνο που έχουμε να ευχηθούμε και το μοναδικό είναι η υγεία, τίποτα άλλο. Όλα τα υπόλοιπα είναι σε δεύτερη μοίρα. Να είναι υγιής όλος ο κόσμος, να περάσουν όμορφα τις γιορτές με τους αγαπημένους ανθρώπους. Και εύχομαι αυτό το κομμάτι που ζήσαμε φέτος να μην ξανασυμβεί ποτέ. Μην ξανάρθει. Σε κανέναν. Και για τίποτα. Λεωνίδα, ακόμα περισσότερες επιτυχίες επαγγελματικές. Ευχαριστώ πολύ, Τάσο. Ευχαριστώ. Επίσης, εύχομαι το site και το. Το site, τέλος πάντων, να πάει πάρα πολύ καλά. Ξέρουμε ότι πάει πάρα πολύ καλά, να πάει ακόμα καλύτερα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για όλα. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα εδώ γιατί ήρθαμε δεν ξέρω, αλλά τέλος πάντων. Καλημέρα, κύριε Τάσο. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Καλημέρα και χρόνια πολλά, με υγεία σε όλο τον κόσμο. Αντώνης Δούκας στο Duke PC Store, εδώ στην Ταγματάρχη Γεωργούλη, πόσο? 27 στην Αλεξάνδρεια, πόσα χρόνια? 7. Δεν ξέρεις. 7 κοντά, 6 με 7, ναι. Κατάλαβα. 6 με 7. 2020 φεύγει, τι πουλήσαμε περισσότερο μέσα στη χρονιά αυτή, στη δύσκολη χρονιά? Πολύ λάπτοπ, από την καραντίνα και μετά και στο πάρα πολύ. Πάρα πολύ σέρβις. Πάρα πολύ σέρβις. Και πολλά σταθερά για παιχνίδια το τελευταίο καιρό. Σέρβις αρκετό φαντάζομαι και στην τηλεκπαίδευση αυτά με τα. Πάρα πολύ, ναι, πάρα πολύ. Με τα προβλήματα. Ναι, ναι, σε υπολογιστές πάρα πολύ σέρβις. Uh-huh. Πάρα πολύ σέρβις είχε. Εντάξει. Πότε θα κάνουμε την κλήρωση για το λάπτοπ? Εγώ εσένα περιμένω. 1.700 συμμετοχές, εγώ σε χαρτάκι δεν γράφω. Εγώ εσένα ξέρεις. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν έχω λάπτοπ. Εντάξει. Το νέο έτος. Από το νέο έτος, κανόνισε το, θα μου πεις. Ναι, και θα πούμε να. Χαρτάκι δεν θα γράψουμε. Δεν γράφουμε 1.700. Εσύ τι θα κάνεις? Θα το κάνουμε ηλεκτρονικό. Αντώνη, ευχές για το 2021. Εδώ. 7 φορές έδειξε. Εντάξει, οκ. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Υπομονή να βγούμε από αυτό που συμβαίνει στο. Γενικά και τι άλλο να πω. Αυτό. Υγεία. Σωστό. Υγεία. Τίποτα άλλο παραπάνω. Εμείς να ευχηθούμε ακόμα περισσότερες επιτυχίες στο κομμάτι του καταστήματος. Ευχαριστώ. Ακόμα περισσότερη χαρά για τις κορούλες σου, τη σύζυγο. Ευχαριστώ. Και ό,τι καλύτερο για το 2021. Αντώνη, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Τελευταία μέρα του χρόνου είμαστε και στο κατάστημα Thomas Bosgiaris στην πόλη της Αλεξάνδρειας, στην 28η Οκτωβρίου. Δεν θυμάμαι πόσο. Και Σοφοκλή Βενιζέλου Γωνία, δεν έχουμε νούμερο. Ναι, σωστό. Αυτό δεν το σκέφτηκα. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Βίκη. Ο υπεύθυνος του καταστήματος, ο κύριος Τόμας, είναι πίσω, εξυπηρετεί. Η υπεύθυνη των social media και επικοινωνίας μέσων ενημέρωσης, κύριε Βίκη, μαζί μας. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Καλά είστε. Καλά είσαι. Μια δύσκολη χρονιά φτάνει στο τέλος της. Ολοκληρώνεται. Ευχές θα πάρουμε στο τέλος. Θα ρωτήσω πρώτα. Πολλές υπηρεσίες, πολλά προϊόντα στο κατάστημα. Mm-hmm. Τι είναι αυτό το οποίο προθυμήθηκε περισσότερο μέσα στη χρονιά που φεύγει, μέσα στο 2020? Προτιμήθηκαν περισσότερο τα πλακάκια που έχουμε και οι λέβητες υγραερίου, mm-hmm. οι οποίοι είναι λέβητες φυσικού αερίου. Προς το παρόν δουλεύουν με το υγραέριο μέχρι να μας έρθει κάποια στιγμή το φυσικό αέριο. Οπότε μπήκαν και αυτά στο. Ναι, ξεκινήσανε. Αρκετά, πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραία. Όταν λέτε πλακάκια, φαντάζομαι να φέρεστε στα μπάνια, σε αυτή την καμπάνια η οποία έτρεξε πολύ δυνατά. Ανακοινήσεις, ναι. Είχαν αρκετές ανακοινήσεις μπάνιου φέτος. Mm-hmm. Ειδικά μέσα στο καλοκαίρι, μετά την πρώτη καραντίνα, πήγανε καλά οι ανακοινήσεις μπάνιου. Μάλιστα. Δύσκολο το 20, όπως είπαμε. Πολύ. Τι θα ευχηθούμε για το 21, το οποίο φτάνει σε λίγες ώρες? Λοιπόν, εύχομαι πάνω απ' όλα υγεία, ευημερία, να το ξεπεράσουμε γρήγορα, να μην ξαναγυρίσει και να έχουμε όλη ψυχολογική και οικονομική ανάκαμψη.
Εμείς να ευχηθούμε στο κατάστημα Τόμας, εσάς προσωπικά και στον σύζυγο. Μας έφυγε από πίσω, τον είχα στο πλάνο, τώρα δεν τον έχω. Επιτυχίες ακόμα περισσότερες. Ευχαριστούμε πολύ. Οικογενειακή, προσωπική και ένα 2021 σε όλο τον κόσμο. Δυνατό. Ευχαριστούμε καλή πολύ. Χρονιά καλή να χρονιά. Έχουμε. Έγινε, γεια σας, παιδιά. Παραμονή πρωτοχρονιάς. Σειρά για ευχές, για δηλώσεις, αν θέλετε, παίρνει ο κύριος Σάκης Χρυσάβης. Καλημέρα. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Μια δύσκολη χρονιά φεύγει. Γάμος δεν είχαμε. Το Πάσχα πυροτεχνήματα δεν ανάψαμε στις εκκλησίες, στις αυλές κτλ. Χριστούγεννα τα ίδια. Πόσα χτυπήματα ακόμα για το πυροτέχνημα. Εύχομαι να μην ξανασυμβεί αυτό που έγινε. Είναι πολύ δύσκολο για όλους τους ανθρώπους, έτσι και για μένα. Εύχομαι η καινούργια χρονιά να έχει υγεία, υγεία και φυσικά να είμαστε αισιόδοξοι. Να έχουμε αισιοδοξία μέσα μας, γιατί η κατάσταση είναι τραγική. Ο κόσμος χάνεται, φίλοι μας, συγγενείς μας, ο δίπλα μας. Πρέπει να προσέχουμε και να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο υγεία, αγάπη και αισιοδοξία. Να είναι καλύτερη χρονιά για όλους, σε όλα τα σημεία. Να μην ξανάρθει ένα 2020 αυτό όπως αυτό που φεύγει. Ναι, γιατί ήταν για όλο τον κόσμο δύσκολο. Να ελαφρύνουμε λίγο το κλίμα, να ξεφύγουμε από τις δυσκολίες και να ρωτήσω σχετικά με το κατάστημα. Τι πουλήθηκε περισσότερο μέσα στο 2020, ποιο ήταν το best seller προϊόν. Σίγουρα ο Ναργιλές έχει την τιμητική του τώρα. Mm-hmm. Είμαστε πολύ οργανωμένοι, με εκπληκτικά πράγματα, απίστευτα, και εγώ δεν πίστευα ότι μπορούσα να πάω έτσι. Και πάντα είμαστε πολύ μπροστά, γιατί φέρνουμε πολλά πράγματα στην καλύτερη ποιότητα και τιμή. Και αυτό το βλέπει ο κόσμος και το έχει εκτιμήσει πάρα πολύ και ευχαριστώ όλους. Αυτό είναι γνωστό, γι' αυτό και υπάρχει αυτή η διάρκεια του καταστήματός σας και η προτίμηση του φυσικά, κόσμου. Φυσικά, φυσικά, φυσικά υπάρχει και το ηλεκτρονικό τσιγάρο, το οποίο είναι πολύ ψηλά και αυτό, γιατί ο κόσμος βρίσκει τη λύση του, την εξυπηρέτηση και πολλά πράγματα. Άρα είναι δύο πράγματα πολύ ψηλά αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο, εύχομαι τα καλύτερα στις οικογένειές τους, με πολλή υγεία, πάνω απ' όλα, χαρά που τη θέλουμε και όλα να πάνε καλύτερα σε όλους τους ανθρώπους και για όλους μας. Δεν μένει παρά να σε ευχαριστήσω θερμά, να δώσω τις καλύτερες ευχές στη σύζυγο, στα δύο παλικάρια και εύχομαι το 2021 να είναι καλύτερο από το 2020. Ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς και ανταποδίδω. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Υγεία και χαρά και τύχη, ε. Τύχη τη θέλουμε, παιδιά, όλοι. Αυτό το να περνάμε από μαγαζιά και να παίρνουμε ευχές, φυσιολογικό το βρίσκω. Το να περνάμε κάθε χρόνο και να παίρνουμε ευχές από κλειστά μαγαζιά, έχει καταντήσει, να μην πω ότι έχει καταντήσει. Αλλά τι να κάνουμε, έχει, έχει καταντήσει παράδοση. Α, άλλο θα έλεγα εγώ, δεν θα έλεγα παράδοση. Όχι, παράδοση. Τις παραδόσεις εμείς φτιάχνουμε, φίλε Τάσο. Εφόσον είμαστε κάθε χρόνο κλειστά, τέτοια μέρα, άρα είναι. Άρα έχετε πολλά λεφτά. δεν εξηγείται αλλιώς. Ναι, έχουν πολλά λεφτά. Μην ακούσει ο απέναντι αυτό για τα λεφτά. Ναι, ναι, αυτό για τα λεφτά, γιατί όταν πιάσει πυρετός. Δεν είναι καλό πυρετός. Αρχίζει να τρέμει. Μπράβο, αυτό. 2020 φεύγει, δύσκολη χρονιά. Δύσκολη χρονιά από όλες τις απόψεις, δύσκολη χρονιά για όλους. Για όλους. Πώς ήταν το 2020 για το Μασαμπούκα? Εντάξει, δύσκολο όπως, όπως για όλο τον κόσμο, αλλά το καλό με εμάς, με το δικό μας κλάδο, ήταν ότι έστω μείναμε ανοιχτά και μπορούσαμε να υπολειτουργούμε στην ουσία. Με υπηρεσίες, ναι, take-away και take-away delivery. Αυτό ήταν το, το καλό στο όλο κακό. Έχω πολλά βίντεο αυτής της περίοδου, έχω πολλά στοιχεία, τέλος πάντων, σχετικά με τις συζητήσεις αυτές που κάνουμε στο τέλος του έτους. Ναι. Οπότε πάμε να ρωτήσω το εξής. ποιο είναι το best seller προϊόν, ήταν το best seller προϊόν, το οποίο πουλήθηκε στο Μασαμπούκα μέσα στο 2020. Πρόσεχε τι θα πεις. Εκτός από το γύρο. Για πες. Μην μου φεύγεις από το πλάνο. Ναι, ο γύρος και μετά τα μπέργκερ. Εντάξει. Πρωτοτύπησες πάλι φέτος. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Τι ευχόμαστε το 2021, το οποίο έρχεται σε λίγες ώρες. Υγεία, ευτυχία και υπομονή. Τραπέζι, τραπέζι που έκλεισες για το βράδυ. Τραπέζι, πρώτο τραπέζι δίπλα από το δέντρο. Το χριστουγεννιάτικο. Στον καναπέ. Καλή χρονιά, ακόμα περισσότερες επιτυχίες, ακόμα περισσότερες γεύσεις. Καλή χρονιά σε όλους. Καλή χρονιά. Και για όλο το προσωπικό του κατάστηματος. Ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά.
Παραμονή πρωτοχρονιάς 31 Δεκεμβρίου, ημέρα Πέμπτη. Συνεχίζουμε τις ευχές των καταστηματαρχών και των καταστημάτων στην πόλη της Αλεξάνδρειας. Σταματάμε στο Art and Gold, στο χρυσοχοείο του κυρίου Μαυρόπουλου, σύσσωμη οικογένεια Μαυρόπουλου εδώ. Απουσιάζουν μερικοί. Η μισή. Δεν θα τους αναφέρουμε αφού απουσιάζουν, ερχόταν αν θέλανε. Λεωνίδας και ο Αντώνης. Καλά να είστε εκεί που είστε. Εντάξει, Λεωνίδα, θα τα πούμε άλλη ώρα μαζί. Τι κάνετε? Είμαστε καλά, χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο. Να ευχηθούμε υγεία που κατά συνέπεια θα φέρει και τη χαρά και την αισιοδοξία. Χρόνια πολλά στο προσωπικό του εργαστηρίου μας, στις οικογένειές τους, στα παιδιά μας, στους συνεργάτες, στους φίλους και πελάτες που μας προτιμάνε όλο τον χρόνο. Ναι. Και ένα πολύ μεγάλο χρόνια πολλά και καλή χρονιά στους Έλληνες του εξωτερικού που με την παρουσία τους κάθε χρόνο μας τιμούν αφάνταστα. Χρόνια πολλά παιδιά και καλή χρονιά ευχόμεθα. Δύσκολη χρονιά το 2020. Δύσκολη από χρονιά. Από τις πιο δύσκολες που ζήσαμε. Μια χρονιά για να δοκιμαστούμε ποιοι έχουμε κουράγιο και δύναμη για να αντέξουμε στις δύσκολες καταστάσεις. Δόξα τω Θεώ, ο Θεός μας βοήθησε να τα βγάλουμε πέρα μέχρι τώρα. Και ελπίζουμε το 2021 να είναι πολύ καλύτερο από ό,τι το 20 εννοείται. Best seller προϊόν του Art and Gold στη χρονιά που φεύγει, 2020. Από τα πράγματα που κατασκευάζουμε εμείς, πιο πολύ σταυρός βαφτιστικός, σταυρό αραβόνα, βέρες. Και από τα πράγματα που εμπορευόμαστε, τα ρολόγια. Πολύ καλά που φέτος πήγανε γενικά τα ρολόγια αντρικά και γυναικεία. Αντρικά και γυναικεία. Περισσότερο. Στο γυναικείο, βεβαίως. Το ήξερα, αλλά εντάξει. Ευχαριστήσω ευχές από τα κορίτσια και μετά επιστρέφω για ευχές δικές σου για να κλείσουμε. Να είστε καλά. Τι ευχόμαστε για το 2021, έρχεται σε λίγες ώρες. Υγεία, αγάπη, καλή χρονιά, εύχομαι. Αυτά, υπομονή. Αυτό, κατά συνέπεια, υγεία περισσότερο. Το βράδυ που θα πάτε? Ρεμό. Στο σπίτι. Δυστυχώς με τον μπαμπά και τη μαμά. Ευχές για να κλείσουμε με το Θωμά του Μαυρόπουλου. Υγεία. Πάνω απ' όλα υγεία. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να πούμε. Και πέρσι ευχηθήκαμε υγεία. Για πολλούς, για τους περισσότερους μας βγήκε. Για κάποιους λίγο πιο δύσκολα. Ελπίζω φέτος να πάνε όλα καλά και το χρόνο να είμαστε πάλι όλοι εδώ. Να σας βλέπω, να σας ακούω και να με ακούτε. Ευχαριστώ πολύ. Να είμαστε όλοι εδώ του χρόνου και οι ευχές που ζητήσαμε για την επόμενη χρονιά, τέτοια μέρα του χρόνου, να βγουν και να είναι πραγματικές. Να ζήσουμε μια χρονιά διαφορετική προς το καλύτερο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά σε όλους. Καλή επιτυχία και στο Αλεξάνδρεια Γιδάς που μας τιμά και μας ξεκουράζει τέτοιες μέρες. Καλή χρονιά. Ευχαριστούμε. Υπό το άγρυπνο βλέμμα του Γιώργου του Παντόπουλου εκεί στο βάθος, ήρθαμε για ευχές στο Σερ. Madam ή Sir and Madam, είναι μια πορεία. Madam. Sir and Madam, λοιπόν, εδώ στην πόλη της Αλεξάνδρειας, στην οδό Εθνικής Αντίστασης 29, απέναντι από την Εκκλησία. Της Παναγίας. Της Παναγίας, στην Κεντρική Εκκλησία στην Αλεξάνδρεια. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Τι κάνετε? Υπομονή, περιμένουμε να ανοίξουμε. Λειτουργούμε στην παρούσα φάση με delivery και take away. Σωστά. Σωστά, ναι. Ο εσωτερικός χώρος είναι κλειστός, όπως φαίνεται και πίσω μας. Ναι, δεν μπορούμε. Σας, με βάση την νομοθεσία, σεβόμαστε την όλη κατάσταση και προσπαθούμε να είμαστε εμείς ασφαλείς και για τους πελάτες μας ασφαλείς, να παρέχουμε ασφάλεια. Ποιος είναι ο καφές ο οποίος πουλήθηκε περισσότερο μέσα στο 2020? Τι εννοείς? Είδος καφέ. Φρέντο εσπρέσο. Ναι, φρέντο εσπρέσο. Πώς? Μέτριος. Μέτριος προτιμάτε περισσότερο? Περισσότερο μέτριο. Με καστανή. Ο Αμερικάνο πώς θα πάει, όχι? Εσύ μόνο και ένας φίλος σου. Που γιόρταζε τώρα πρόσφατα. Ναι, ξέρω. Θα γιορτάζει σε λίγες μέρες σίγουρα. Έτσι νομίζω. Δύσκολη χρονιά αυτή η οποία φεύγει. Δύσκολη χρονιά για όλους, όχι μόνο για τις επιχειρήσεις εστίασης και το αντικείμενό σας. Ωστόσο, μια νέα χρονιά έρχεται σε λίγες ώρες. Τι θα ευχηθούμε για το 2021 το οποίο υποδεχόμαστε? Υγεία καταρχήν σε όλο τον κόσμο, να φύγει γρήγορα αυτός ο ιός που μας έχει ταλαιπωρήσει και προσωπικά εγώ θα ευχηθώ μόνο αγάπη, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, εύχομαι και εγώ ακόμα περισσότερες επιτυχίες για το Σέρντ Ματάμ τη νέα χρονιά. Λιγότερη παρέα με τον κουμπάρο σου εκεί απέναντι. Δεν γίνεται, τον κουμπάρο μου είναι κουμπάρος μου. Δεν τον αποχωρίζουμε ποτέ. Πλήρωσε? Όχι, όχι. Τον κερνάω πάντα. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ, καλή χρονιά. Να είστε καλά, με υγεία.
τελευταίες ώρες του 2020 συνεχίζουμε τη βόλτα μας στην πόλη της Αλεξάνδρειας. Τώρα είμαστε στη Κοτσοπούλου, στο sweet home της κυρίας Αλίκη Σταμπουλή. Χαίρετε. Καλησπέρα σας. Λέμε χρόνια καλησπέρα πολλά. Γιατί εμείς ξεκινήσαμε από πολύ νωρίς και λέγαμε καλημέρα και για να μην μπερδευτώ. Δεν πειράζει. Με διορθώσατε εσείς. Η αγορά είναι μέχρι αργά ανοιχτή, οπότε μπορείτε να κάνετε τη δουλειά σας. Εντάξει, το 4 δεν είναι αργά, αλλά εντάξει, μας βοηθάει όμως πάλι. Ναι, δεν είναι πάρα πολύ αργά, αλλά αν κρατούσε η δουλειά θα μπορούσαμε να κλείσουμε και 6 και 7. Πολύ, πολύ σωστά. Έτσι. Δύσκολη χρονιά το 2020 που φεύγει. Πριν αναφερθούμε στις ευχές για το 2021, θέλουμε το best seller προϊόν του Sweet Home για το 2020. Το best seller, εγώ θα κρατήσω το πιο πρόσφατο ήταν το ενθύμιο γούρι ρόδι με την ευχή του καθενός για υγεία, ευημερία, καλοτυχία. Ήταν δύσκολη και ιδιαίτερη χρονιά, οπότε με μεγαλύτερη σημασία οι ευχές φέτος. Τώρα και ως ιδιοκτήτρια του καταστήματος που λειτουργήσε με Click Away, βλέπουμε ότι απαγορεύεται η είσοδος, και ως μέλος του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξάνδρειας, θέλουμε μια εικόνα για το αν πέτυχε, για το αν λειτουργήσε σωστά το Click Away στην πόλη της Αλεξάνδρειας. Θεωρώ ότι πέτυχε πολύ καλύτερα από μεγάλα αστικά κέντρα. Mm-hmm. Έτσι, γιατί λίγο πολύ είμαστε γνωστοί μεταξύ μας, οπότε υπάρχει οικειότητα, υπάρχει επικοινωνία πιο άμεσα με τον πελάτη. Παύλα γνωστός, φίλος κτλ. Οπότε λειτουργήσε καλύτερα από ότι στα μεγάλα αστικά κέντρα που είναι πιο πρόσωπα τα πράγματα. Και σίγουρα καλύτερα με Click Away παρά καθόλου, έτσι δεν είναι? Εννοείται, καλύτερα, φυσικά. Φυσικά. Ήταν μια τόνωση όπως και να έχει, γιατί το Πάσχα, ας πούμε, ήμασταν στα σπίτια μας, δεν μπορούσαμε να δουλέψουμε καθόλου, η αγορά δεν μπορούσε να κινηθεί καθόλου. Οπότε σίγουρα ήταν πιο θετικό. Τι ευχόμαστε για το 2021? Το 2021, μέσα από την καρδιά μου, χωρίς αναστεναγμούς, εύχομαι υγεία πάνω απ' όλα. Να προσέχουμε τους ανθρώπους μας, αγάπη, αισιοδοξία και συμπόνια. Να ευχηθούμε εμείς κάθε καλύτερο για το Sweet Home, να ευχηθούμε για την Αλίκη Σταμπουλή προσωπικά. Να είμαστε πρώτα καλά και μετά θα έρθουν και οι δουλειές μας σε σειρά. Καλή χρονιά, αυτό. Ευχαριστούμε πολύ για όλα. Και εγώ ευχαριστώ, ότι καλύτερο εύχομαι. Κλέβουμε τον Απόστολο τον Κούγκ από την κουζίνα. Βλέπετε την ένδυση. Είμαστε στο Olive Bistro Wine Bar εδώ στον πεζόδρομο. Ολοκληρώνεται μια δύσκολη χρονιά, Αποστόλη και Αθηνά. Ναι. Ένα 2020 το οποίο οι περισσότεροι εύχονται και ευχόμαστε να μην ξανάρθει παρόμοιό του. Οπότε ήρθαμε εδώ για να πάρουμε τις ευχές σας. Καταρχήν, καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα και σε εσάς. Ευχαριστούμε που μας θυμάτε για ακόμη μια φορά. Καλά είστε. Δόξα τω Θεώ, είμαστε όλοι καλά. Όλη η οικογένεια είναι καλά και αυτό είναι το πιο βασικό. Το καλό είναι ότι μπορούμε ακόμη και εξυπηρετούμε το κοινό όσο είναι δυνατόν σε αυτές τις δύσκολες ημέρες και θέλω να πιστεύω ότι είμαστε δίπλα σε ό,τι χρειαστεί από την πλευρά του καταναλωτή, της απαιτής του καταναλωτή. Γι' αυτό το λόγο και αλλάξαμε κατάλογο, προσθέσαμε καινούργια προϊόντα, εμπλουτίσαμε τον κατάλογο με πολύ ωραίες καινούργιες γεύσεις. Πράγματα που πιστεύω ότι θα ευχαριστηθούν ο κόσμος και έχει σχέση και το καινούργιο φυλάδιο που έχουμε βγάλει αυτή τη στιγμή. Πώς θα λειτουργήσετε στις γιορτές, Αθηνά? Δεν θα κλείσετε καθόλου παραμονή σήμερα, κανονικά? Καθόλου, κανονικά, ναι. Και σήμερα και αύριο και τη δεύτερη μέρα. Δεν αλλάζει κάτι για μας. Ναι, όπως δουλεύαμε πέρυσι. Στην κανονικότητα, στην έτσι. Κανονικότητα, αυτό έτσι που αλλάζει βέβαια είναι πάμε στο 21. Ναι. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Αλλά, ελπίζουμε ότι το 21 όσο πιο σύντομα να είμαστε κορώνα free. Δεν θέλουμε ούτε την πείρα την κορώνα, ούτε τον κορώνα το βάρος ξανά. Όσο είναι πιο δυνατόν, πιο γρήγορα ο κόσμος να εμβολιαστεί, να γυρίσουμε σε μια κανονικότητα, να μπορέσουμε να ευχαριστηθούμε τις παρέες που είχαμε. Γιατί αυτό το πράγμα που ζούμε αυτή τη στιγμή για όλο τον κόσμο είναι τρομερά δύσκολο. Πολύ πολύ δύσκολο, η αλήθεια αυτή είναι. Yeah. Best seller προϊόν για το 2020 στο Olive. Την Αθηνά θα ρωτήσω. Όχι, ο Αποστόλος. Ο μάγειρας δεν είμαι, αλλά γίνομαι στον δρόμο. Λοιπόν, best seller σίγουρα είναι τα μακαρόνια, τα φρέσκα, οι πάστες που κάνουμε εμείς. Μετά πάμε, τελευταία πιάτα είναι το ριμπάι τώρα που εδώ και καιρό που είναι κοντά μας, είναι φανταστικό. Και σίγουρα τα noodles που έχουν βγει έχουν τρομερά μεγάλη ζήτηση και τα spring rolls. Best seller, το είπα όλο το κατάλογο. Κατάλαβες, θα αποστόλεις, κλασικός αποστόλεις. Ευχές για το 2021. Λοιπόν, εύχομαι σε όλο τον κόσμο υγεία, οικογενειακή ευτυχία και χαρά και κάθε ευλογία στις ζωές όλων μας. Αποστόλη. Υγεία, αγάπη, ευτυχία, σύντομα στην κανονικότητα. Όσο γίνεται πιο σύντομα να μπούμε ξανά στην κανονικότητα, να μπορέσει ο κόσμος να ξαναέχει το χαμόγελό του. Χαμογελάμε κάτω από τις μάσκες, δεν μπορούμε να το δούμε μόνο όταν τα μάτια, σωστό, πραγματικά ανοίγουν.
υγεία, ευτυχία και ηρεμία στον κόσμο. Ευχηθούμε ό,τι καλύτερο για το Όλιβ και για το 2021. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και προσωπικά και οικογενειακά και επαγγελματικά. Και εμείς. Καλή χρονιά και στις δύο σας. Ευχαριστούμε πολύ για όλα. Εμείς ευχαριστούμε. Τελευταία ημέρα του χρόνου και εμείς συνεχίζουμε την βόλτα στα καταστήματα του Δήμου Αλεξάνδρειας. Επόμενος σταθμός μας, το καφέ Μαρσό, εδώ στο Λιανοβέργη. Πάμε να πάρουμε ευχές. Εισήλθαμε εσωτερικά στον πανέμορφο αυτόν χώρο του καφέ Μαρσό εδώ στο Λιανοβέργη, ο οποίος χώρος βέβαια παραμένει κλειστός για τους πελάτες λόγω των μέτρων της κυβέρνησης κατά του κορονοϊού και έτσι το μαγαζί λειτουργεί μόνο με take away. Μαζί μας δύο κυρίες και ένας κύριος. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο. Ο Φώτης Ζαχόπουλος. Ο Φώτης. Έλενα Καμαδάνη. Η Έλενα. Και η. Και η Μαρία Ζαχοπούλου. Και η Μαρία. Τα παιδιά τα οποία τα συναντάτε καθημερινά εδώ στο καφέ Μαρσό και σας εξυπηρετούν με το χαμόγελό τους και με την ευγένειά τους. Εγώ θα ήθελα, παιδιά, τις ευχές σας για τη νέα χρονιά η οποία έρχεται. Η διεύθυνση και το προσωπικό του καφέ Μαρσό σας ευχαριστεί πάρα πολύ για τη στήριξή σας και σας εύχεται χρόνια πολλά και ευτυχισμένα το νέο έτος. Να πούμε και όλοι μαζί ένα καλή χρονιά. Ένα, δύο, τρία. Καλή χρονιά! Καλή χρονιά. Ευχαριστώ.